Είναι σούλα σου για αυτή την ιστορία. Ας δούμε τώρα, αν μου επιτρέπετε, την επόμενη περίπτωση. Που έχουμε έναν νέο άνθρωπο. Έναν πολύ νέο άνθρωπο. Ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να πάει να κάνει PSA. Έτσι δεν είναι. Λέμε και συστήνουμε ότι το PSA θα πρέπει να το ξεκινάει κανείς μετά τα 50 ή έστω μετά τα 45, εάν έχει κάποιες ενδείξεις. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε την ατυχία, ο μεγαλύτερος αδερφός του, ο οποίος ήταν 48 χρονών, να διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη. Ζουμί στην όλη ιστορία. Να πάω να κάνω κι εγώ PSA στην όλη κατάσταση. Πάει να κάνει PSA, είχε δίκιο αν του το... Βέβαια δεν ζούμε σε χώρα που αυτό το πράγμα είναι ελεγχόμενο, αλλά ουσιαστικά έχουμε την αντίληψη ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση με οικογενειακή κατανομή στον καρκίνο του προστάτη αυτή τη δεδομένη στιγμή. Φαίνεται ότι υπάρχει ομοφωνία στο ακροατήριο. Απλά και μόνο θα ήθελα να σας βάλω λίγο την αμφισβήτηση ότι ακόμα δεν έχει καταφέρει κανένας να αποδείξει σε επίπεδο ποιο γονίδιο, σε ποιο χρωμόσωμα ευθύνεται για αυτή την ιστορία. Έτσι, έχουμε τις επιδημιολογικές μελέτες. Κρατάμε σαν σωστή κλινική πρακτική ότι κοίταξε να δεις, αν έχεις συγγενή πρώτου βαθμού στην οικογένειά σου με καρκίνο του προστάτη, θα πρέπει να ξεκινάς τον έλεγχο νωρίτερα και αξιολογούμε και διαφορετικά το όριο. Δεν πάμε στο 4, κρατάμε το 2,5 στην όλη ιστορία. Κάνει λοιπόν ο του θαύματος το PSA αυτός ο άνθρωπος, 44 χρονών, 4,6. Πάει στον ουρολόγο του αδερφού του, του λέει, κοίταξε να δεις, ο δεξιός λοβός είναι ασύμμετρος. Δεν πιάνω κάτι σκληρό, αλλά μη συμμετρικό σε σχέση με τον αριστερό λοβό. Κατευθείαν ένα διορθικό υπερηχογράφημα, 32 κυβικά εκατοστά, λιπά κατά φύση γράφω εδώ πέρα. Ουσιαστικά θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε και να ομοφωνήσουμε, αν θέλετε, ότι το διορθικό υπερηχογράφημα του προστάτη σήμερα δεν μας προσφέρει απολύτως τίποτα διαγνωστικά. Έτσι. Και όμως οι ακτινολόγοι στην Αθήνα... Και όχι μόνο οι ακτινολόγοι, αλλά και πάρα πολλοί ουρολόγοι, συγχωρήστε με κύριε Κονδύλη, ισχυρίζονται ότι άλλο να σου βάλω το υπερηχογράφημα για να σου κάνω διάγνωση. Επομένως, είναι μια φοβερή ιστορία που πρέπει τουλάχιστον οι ουρολόγοι να έχουμε ομοφωνήσει και να ξέρουμε ότι το διορθικό υπερηχογράφημα του προστάτη δεν προσφέρει απολύτως τίποτα διαγνωστικά. Θα μας... Για το PSA density. Λοιπόν, ο κύριος Αθανασόπουλος είπε το PSA density μπορεί να βοηθήσει. Ότι να μετρήσει κανείς ουσιαστικά την μεταβατική ζώνη και την κεντρική ζώνη και να βγάλει το PSA density. Εκεί, ναι, εκεί έχει, αλλά απλά και μόνο. Μιλούσα για την εξέταση αυτή καθ' αυτή. Έτσι. Έχω δηλαδή τη δυνατότητα να απεικονίσω τον καρκίνο σε ένα απλό διορθικό υπερηχογράφημα. Ίσως μετά από μερικά χρόνια με την τεχνολογία των microbubbles, nanoparticles και όλα τα υπόλοιπα που έρχονται οι εταιρείες. Έτσι, είναι έτοιμες και γίνονται πολύ ωραίες μελέτες. Ο κ. Φλωράτος χαμογελάει από εκεί πέρα γιατί είναι ήδη μέσα στα πράγματα, γιατί το τέος αφεντικό του στην Ολλανδία είναι το νούμερο ένα στην όλη η ιστορία. Μπορεί να έχουμε. Σήμερα δεν έχουμε τελειωμένη ιστορία αυτό το πράγμα. Κάνει βιοψία βέβαια, έτσι. Είναι δεδομένο. Έχει τον αδερφό του με καρκίνο. 4,6 στο PSA, δεν το κουβεντιάζουμε. Έχει ένδειξη για βιοψία αυτός ο άνθρωπος. Και παράκληση να κλείσουμε την παρένθεση που θα βάλω πολύ γρήγορα. Χωρίς προηγούμενες αντιβιώσεις. Δεν έχει κανένα νόημα να αρχίσει κανείς να δίνει αντιβιώσεις. Διότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Δεν έχει καμία συμπτωματολογία προστατικής φλεγμονής την οποία θα την υποψιαστούμε ότι μπορεί να έχει ανεβάσει το PSA και να αρχίσουμε να δίνουμε αντιβιώσεις. Αυτή η ιστορία με την αντιβίωση σε ασυμπτωματικούς αρρώστους χωρίς συμπτωματολογία από το κατώτερο ροπητικό ενδεικτικό φλεγμονής, παράκληση μεγάλη, βάλτε ένα τεράστιο χ από αυτό το πράγμα για να κερδίσετε αρρώστους που θα έχουν καρκίνο του προστάτη και να τους γλιτώσετε από μερικά πράγματα. Έτσι, αυτό λοιπόν, να το κλείσουμε γρήγορα από αυτό. Είχε λοιπόν ένδειξη να προχωρήσει αυτός ο άνθρωπος κατευθείαν σε βιοψία και τι έβγαλε. Gleason score 6. 3 συν 3 σε 4 από τις 6 βιοψίες από το δεξιό λοβό. Ο αριστερός λοβός καταφύσει σε αυτή την ιστορία. Πήγαινε, κάνε, λέει, και μία μαγνητική. Αν έχουμε χρόνο κάποια στιγμή θα κουβεντιάσουμε για την αξία της μαγνητικής σε σχέση με την απεικόνηση. Ναι, κύριε Φλωράτο. Μάλιστα. Ο κύριος Φλωράτος λέει, αν μιλάμε για μαγνητική με endorectal coil ή απλά και μόνο διακυλιακό coil. Νομίζω πως ακόμα και όπου έχουμε πρόσβαση αυτή τη στιγμή για να κάνουμε μαγνητικές, δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα κάποιος ο οποίος να σου κάνει με endorectal coil. Κάνουνε, αλλά ξέρουμε ότι...
ότι είναι κοστίζει και ότι είναι πάρα 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 πολύ χρονοβόρα η όλη ιστορία. Επομένως, ναι κύριε καθηγητά. Υπάρχει λόγος να κάνουμε MRI και σκάνη γνωστών σε αυτόν τον ασθενή. Κύριος Κατζηχρήστου είπε, υπάρχει λόγος να κάνουμε MRI και σκάνη γνωστών σε αυτόν τον άρρωστο. Και η απάντηση είναι ότι αν ζούσαμε στην Αμερική, δεν θα μας κόβανε τα πόδια η ασφαλιστική εταιρεία που θα πλήρωνε για αυτή την ιστορία αν πηγαίναμε να κάνουμε. Αλλά επειδή είμαστε large σε τούτο τον τόπο, τα κάνουμε όλα, έτσι, σε αυτή την ιστορία τον φορτώνουμε. Άρα λοιπόν, ναι, πάλι να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι αν κάποιος συνάδελφος αποφασίσει να χειριστεί αυτόν τον άρρωστο χωρίς να του έχει κάνει σπινθυρογράφημα οστών και μαγνητική, δεν είναι λάθος. Έτσι, αυτό ξεκάθαρα και ομοφωνούμε. Άρα λοιπόν, η διάγνωσή μας σε αυτόν τον άρρωστο είναι TAF2C, επειδή το ανακαλύψαμε λόγω του αυξημένου PSA, μη μηδέν. Και βέβαια, επειδή είναι ασύμμετρος ο δεξιός λοβός. Από εκεί μόνο. Σε επειδή το ανακαλύψαμε λόγω του αυξημένου PSA, έτσι, ότι ξεκίνησε την όλη η ιστορία. Θεραπευτική επιλογή, ουσιαστικά νομίζω πως δεν υπάρχει αμφιβολία, 44 χρονών, αν μου πει κάποιος ότι θα πάω να του κάνω ακτινοθεραπεία, θα παίξουμε μπουνιές εδώ πέρα μέσα. Γιατί. Όταν μιλώ, κύριε καθηγητά μου, από εδώ και πέρα για ακτινοθεραπεία, θα ήθελα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας ότι τα βάζω πακέτο αυτή την ιστορία. Δεν διαχωρίζω βραχυθεραπεία από εξωτερική ακτινοθεραπεία για λόγους πρακτικούς, απλά και μόνο. Και τίποτα άλλο. Μου επιτρέπετε στην ερώτηση που κάνατε, το New England Journal of... ότι θα έχει διαφορά στην επιβίωση άμα κάνει ακτινοθεραπεία αυτός ο ασθενής από το άμα κάνει χειρουργείο. New England Journal of Medicine 2002 και 2006 έχουν βρεθεί σκανδιναβικές watchful waiting versus ριζικής προστατεκτομής. Στο δεύτερο κομμάτι έχει μπει και η ακτινοθεραπεία, όχι η βραχυθεραπεία. Στη 15 ετία η ριζική προστατεκτομή για αυτούς τους αρρώστους καλύτερη επιβίωση. Πόσους μήνες, σωστό. σωστό. Λίγο, αλλά έχει όμως. Νομίζω πως δεν τίθεται κουβέντα ότι η ριζική προστατεκτομή είναι η ιδανική θεραπευτική επιλογή για αυτόν τον άρρωστο. Και αυτό το πράγμα έγινε. Έτσι. Έκανε και τα MRI του, ήταν όλα πραγματικά καθαρά. Και έρχεται το παρασκεύασμα και μας λέει, κοίταξε να δεις, διήθηση αμφωτέρων των λοβών σε αυτή την ιστορία. Γλίζον 6 μου έλεγε την προηγούμενη φορά, γλίζον 7 στο βγάζω εγώ τώρα. Επίσης έχω high grade pin. Και έχω και αιστείες με περινευριακή διήθηση, χωρίς να έχω διήθηση αγγείων. Και κοίταξε να δεις, παρόλο που όλα ωραία και καλά μου είπες ότι τα έκανες στο χειρουργείο, και το δέχομαι αυτό το πράγμα, διότι τα έχουμε αυτά τα περιστατικά, και νομίζω πως έχουμε κατακτήσει το να κάνουμε σωστές ριζικές προστατεκτομές, έχει θετικά χειρουργικά όρια αμφοοπιστίως, κυρίως δεξιά. Το έχει σημάνει εδώ πέρα. Και, ορίστε. Έκανε nerve sparing, έτσι. Αλλά να το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι αυτό το πράγμα, μια και το θίξατε. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πλέον στην μοντέρνα χειρουργική της ριζικής προστατεκτομής ότι το να κάνεις ή να μην κάνεις nerve sparing δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση με τα θετικά χειρουργικά όρια αν την κάνεις σωστά την nerve sparing. Έτσι, αν είσαι σωστός τεχνικά... Στην φάση δεν έχει διαφορά. Ναι, σαφέστατα. Αλλά γι' αυτό είπα ότι αν την κάνεις σωστά με τις σύγχρονες τροποποιήσεις της nerve sparing, δεν έχει καμία διαφορά. Έτσι, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε τεχνικά. Εάν λοιπόν είσαι σωστός τεχνικά, δεν θα έχεις διαφορά στην όλη η ιστορία. Στα πλάγια υπάρχει διαφορά, λέει ο κύριος Αδαμάκης, αλλά στα οπίστια δεν νομίζω πως υπάρχει διαφορά σε αυτή την ιστορία. Εντάξει, αλλά δεν θα ήθελα να... Δεν είναι το κομμάτι αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο. Να συμπληρώσω κι εγώ σε sexual medicine physician εδώ πέρα και ότι δεν μπορεί ποτέ κανένας χειρουργός να κάνει nerve sparing από τη μελέτη του Λου, την ανατομική, χωρίς να κόψει κάποιο κάτι από το πλέγμα, χωρίς να το τραυματίσει. Αυτό είναι δεδομένο και αν μου θυμίζετε, κύριε Χατζηχρήστου, εκείνο το debate που είχα την τιμή να συντονίσω στη Ρόδο μεταξύ εσάς και του κυρίου Μοντόρση, ότι ουσιαστικά είναι τόσα τα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε
και ειδικότερα όσοι ασχολούνται με την σεξουαλική ιατρική δεν ξέρουν ακόμη σχετικά με την έβρωση και με την αγγείωση, που νομίζω πως αυτό το πράγμα είναι λίγο έτσι, ονειρικό τοπίο και να είμαστε σωστοί ότι όταν πάμε να κάνουμε ριζική προστατεκτομή, πάμε να κάνουμε μια ογκολογική επέμβαση ευθύς εξ αρχής. Έτσι να το έχουμε, πιστεύω, ξεκάθαρο αυτό το πράγμα στο μυαλό μας. Κάνει ένα μεταχειρητικό PSA για αυτός ο άνθρωπος 40 μέρες και έχει λιγότερο από 0,1 νάνογραμμα νέα μέλη. Το αναμενόμενο. Έτσι, αυτό το οποίο θέλαμε σε αυτή την ιστορία. Τι θα κάνουμε. Έχουμε να μας βοηθήσει λιγάκι η εκτίμηση του κινδύνου υποτροπής. Γιατί έχουμε έναν άρρωστο υψηλού κινδύνου για υποτροπή της νόσου. Έτσι δεν είναι. Έχουμε θετικά χειρουργικά όρια, όλα ωραία και καλά, αλλά έχει κίνδυνο να υποτροπιάσει. Δεν είναι ότι τον κάναμε καλά, δεν μπορούμε να το υποσχεθούμε κάτι τέτοιο, ότι τελείωσε αυτή η ιστορία. Έχουμε λοιπόν ξανά ένα αντίστοιχο νομόγραμμα του ΚΑΤΑΝ που μπορεί να μας βοηθήσει πλέον για αυτή την ιστορία για να μας δώσει τα στοιχεία αυτά. Και με βάση λοιπόν αυτό το νομόγραμμα, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν κάνει τώρα πλέον τη ριζική προστατεκτομή. Τι πιθανότητα έχει να υποτροπιάσει η νόσος τους. Και να λοιπόν ότι αυτός ο άρρωστος έχει κίνδυνο υποτροπής 38% μετά από 2 χρόνια, 43% μετά από 5 χρόνια και 60% μετά από 7 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι αυξημένου κινδύνου για υποτροπή της νόσου. Συμφωνούμε νομίζω σε αυτό το πράγμα, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, διότι πλέον τα έχουμε τυποποιήσει αυτές τις ιστορίες. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν κάποιες επιλογές σε αυτή την ιστορία, η οποία είναι παρακολούθηση και παρέμβαση όταν υποτροπιάσει βιοχημικά η νόσος. Να προχωρήσουμε άμεσα σε επικουρική ακτινοθεραπεία, να προχωρήσουμε άμεσα σε επικουρική ορμονοθεραπεία ή να προχωρήσουμε άμεσα σε επικουρική ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με βράχη ή μακροχρόνια ορμονοθεραπεία. Ποιοι θα κάνανε το ένα. Ευχαριστώ. Ποιοι θα κάνανε το δύο. Ευχαριστώ. Ποιοι θα κάνανε το 3. Κανένας. Ποιος θα έκανε το 4. Μάλιστα. Και πάρα πολλοί οι οποίοι δίνουν αποφάσιστοι στην όλη ιστορία. Μάλιστα, κύριε Δημπήγιο. Εξαρτάται πόση βάση δίνουμε σε αυτό που μας... Εξαρτάται πόση βάση δίνουμε... Πόση βάση δίνουμε σε αυτό που μας στέλνουν σαν θετικό χειρουργικό όριο. Δηλαδή, είμαστε πεισμένοι ότι είναι θετικό χειρουργικό όριο. Είναι η κάψα μας που δεν την ράψαμε και φαίνεται να είναι θετικό χειρουργικό όριο και ο μοτόρς πάντα στη ριζική προστατεκτομή παίρνει το προστάτη στο τέλος και γύρω-γύρω μπορεί να τραυματιστεί έτσι και τα λοιπά και το ράβει και το στέλνει. Όλα πάντα. Αυτά τα πράγματα το χάιδεψε ναι. Το ίδιο ότι ήταν λίγο ο χειρουργός σας διαβεβαιώνω ναι. Για αυτό το πράγμα. Ωραία και καλά γιατί έχουμε και τις ιατρογενείς σας τα πούμε. Ακριβώς. Τα ιατρογενή θετικά χειρουργικά όρια. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικά. Αυτή είναι η απάντηση του παθολοανατόμου. Ένας καλού παθολοανατόμου που μπορεί να είναι. Και γι' αυτό είναι ο προβληματισμός. Γι' αυτό και δεν είναι ότι το 100% θα υποτροπιάσει. Θα υποτροπιάσει ένα μικρό ποσοστό. Αν μου επιτρέψετε μια μικρή παρεμβολή, γιατί το σχόλιο του συναδέλφου είναι φανταστικό κατά την προσωπική μου γνώμη. Όταν θα σας έρθει τέτοια απάντηση στο λογικής εξέτασης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς είναι να πάει στον παθολογικό του. Να καθίσει κάτω, να το συζητήσει για να δει αν πραγματικά, και μας έχουν τύχει τέτοια περιστατικά, αν πραγματικά είναι αληθές. Είναι ΤΑΦ2 με θετικά χειρουργικά όρια ναι. Ή είναι ΤΑΦ3 έτσι κι αλλιώς. Αυτό λοιπόν είναι ένα μόνιμο πρόβλημα και γι' αυτό το λόγο μπαίνει και σαν θεραπευτική επιλογή το ένα. Ότι κοίταξε να δεις ρε φίλε, βγήκε αυτό το πράγμα. Για κάτσε να δούμε το τι θα γίνει. Δεν πάμε κατευθείαν σε μια επικουρική θεραπεία έτσι τα καλά καθούμενα. Γι' αυτό βγήκε το νομόγραμμα του ΚΑΤΑΝ από την άλλη μεριά. Για να μας υπολογίσει το ποσοστό. Αν ήταν αλλιώς, θα είχαν ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν θα το κουβεντιάζαμε καν. Θα ήταν ή άσπρο ή μαύρο. Είτε δεν κάνουμε απολύτως τίποτα ή όλους θα τους κάνουμε κάτι επικουρικά, έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχει ο προβληματισμός που έθεσε ο κύριος Δεμπελιώτης, ότι πραγματικά υπάρχει η πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να μην υποτροπιάσει ποτέ. Σαφέστατα ναι. Αλλά είμαστε σίγουροι για αυτό το πράγμα. Η απάντηση είναι όχι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτές τις ιστορίες. Για να τις τρέξουμε αυτές τις θεραπευτικές μας επιλογές που είδα ότι λίγο σας δημιούργησαν μια αμηχανία με την έννοια ότι δεν βάλατε κατευθείαν λήψη θεραπευτικής απόφασης για κάτι και οι επιλογές σας μοιράστηκαν μεταξύ του 1, του 2 και του 4 και ευτυχώς κανένας δεν είπε για το 3. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν
υπέρ αυτής της πρώτης άποψης. Ας δούμε το τι θα γίνει, ρε παιδιά, και θα δούμε στο μέλλον εάν θα του κάνουμε κάτι. Όταν υποτροπιάσει βιοχημικά. Υπέρ λοιπόν αυτής της άποψης, έχουμε κάποια δεδομένα, ξεκάθαρα, τώρα τελευταία, από το 2006, ότι από όλους αυτούς τους αρρώστους, κοιτάξτε, ναι, κάποιοι δεν θα υποτροπιάσουν ποτέ. Και θα έχουν υποβληθεί άδικα σε μια επικουρική θεραπεία που έχει μια σημαντική νοσηρότητα. Μην το ξεχνάμε. Αν πας να κάνεις ακτινοθεραπεία έτσι τα καλά καθόμενα ή οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, έχεις την νοσηρότητα αυτής της θεραπείας. Έτσι κι αλλιώς. Και ότι η συνολική επιβίωση, έχουμε τα δεδομένα πάλι, είναι ανεξάρτητη τελικά εάν θα έχει βιοχημική υποτροπή ή όχι αυτός ο άρρωστος. Αυτή είναι μια άλλη αντίληψη που έρχεται να αντιπαλέψει τη μεγάλη επιθετικότητα. Ότι κοίταξε να δεις, αν τους πάρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους παρακολουθήσουμε, κάποιοι θα κάνουν βιοχημική υποτροπή, κάποιοι δεν θα κάνουν. Τελικά αυτοί που θα κάνουν βιοχημική υποτροπή μπορεί να μην έχουν διαφορά στη συνολική τους επιβίωση. Και αυτό το πράγμα επίσης να μην έχει καμία σχέση με το αν θα κάνεις νωρίς ή αργά την επικουρική σου θεραπεία σε αυτή την salvage, αν θέλετε, αλλά σε βιοχημική υποτροπή του salvage, για να μην τα μπερδεύουμε τους όρους. Και αυτό το πράγμα ήταν ανεξάρτητο τελικά και από τον κίνδυνο υποτροπής της νόσου με βάση το νομόγραμμα του Κάταν. Και έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία από την κλινική του Cleveland για αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η επιχειρηματολογία που λέει ότι ας κάτσουμε στα αυγά μας και να παρακολουθήσουμε τι γίνεται. Υπέρ τώρα της άμεσης επικουρικής ακτινοθεραπείας. Κοίταξε να δεις, έρχονται μερικές μελέτες που λένε ότι αν πάμε άμεσα να ακτινοβολήσουμε την προστατική κήτη, θα βελτιώσουμε το ελεύθερο βιοχημικής και κλινικής υποτροπής χρονικό διάστημα. Όμως, είναι μόνο το ελεύθερο βιοχημικής υποτροπής. Το ελεύθερο μεταστάσεων διάστημα και η συνολική επιβίωση δεν επηρεάζονται καθόλου από αυτή την ιστορία. Και έχουμε τη δυνατότητα από αυτές τις δύο πολύ ωραίες μελέτες και δείτε, είναι στο Lancet, έτσι, δεν είναι τυχαία στο Lancet αυτές οι μελέτες, από την Ευρώπη, τη CRTC, αυτά τα η μελέτη, ότι τελικά μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν πολυεστιακά θετικά χειρουργικά όρια, όχι σε μια εστιούλα μόνο σε αυτή την ιστορία, και έχουν Gleason score πάνω από 7, είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά θα ωφεληθούν από αυτήν την θεραπεία, την άμεσα, την επικουρική ακτινοθεραπεία στην όλη ιστορία. Κύριε Φλωράτο. Μια ερώτηση θέλω ναι. να κάνω, αυτό που λέτε πάνω από 7, δηλαδή αν μας έρθει Gleason 9 ή 10, αν σε αυτόν τον άρρωστο. Η ερώτηση του κύριου Φλωράτου λοιπόν ήταν ότι αν ήταν Gleason 8 ή 9 ή 10. Έτσι. Νομίζω πως τα πράγματα λίγο διαφοροποιούνται από εκεί πέρα και γι' αυτό μιλάμε για, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ότι έχουμε ένα Gleason 7. Έτσι. Ένα Gleason 7. Αλλά σαφώς εκεί που αυτή η κατάσταση θα ξεφύγει, μιλώ για τη μελέτη τώρα την ευρωπαϊκή, έτσι, σε αυτή την. Που ξέρουμε ότι με τον Gleason 10 είναι μια κατάσταση η οποία θα προχωρήσει. Λες ότι σε αυτή την περίπτωση δικαιολογείται ό,τι και να κάνεις αυτόν τον άρρωστο προκειμένου να τον βοηθήσεις. Και φαίνεται ότι θα βοηθηθούν αυτοί οι άρρωστοι σε αυτή την ιστορία. Κάπως. Κάπως. Ενώ είναι δεδομένο ότι δεν θα βοηθηθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει Gleason score 5. Εντάξει, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Ποιοι είναι οι φόβοι μας τελικά, έτσι, τουλάχιστον όπως το είχα βιώσει εγώ στην αρχή με αυτή την ιστορία, ο φόβος είναι, βρε παιδάκι μου, τώρα να πας να κάνεις ακτινοθεραπεία μετά από το χειρουργείο. Έχεις ένα φόβο να κάνεις στένομα στην αναστόμωση σε αυτή την ιστορία. Έχει φόβο να καθυστερήσει πάρα πολύ η ιστορία της αποκατάστασης της εγκράτειας ή να προκαλέσεις ακράτεια λόγω αυτής της ανελαστικής ουρίθρας και του ανελαστικού αυχένα εκεί πέρα που μπορεί να δημιουργηθεί από την ακτινοθεραπεία. Είναι από τους μύθους που τελικά δεν έχουν ποτέ επιβεβαιωθεί και φαίνεται ότι έχουμε μια σειρά από δουλειές πλέον οι οποίες μας λένε ότι κοίταξε να δεις. Η άμεση ακτινοθεραπεία, άμεση, δεν θα πάει κανείς το 15ήμερο μετά από την αφαίρεση του καθετήρα, δεν θα πάει στο μήνα, άστον τον άνθρωπο να συνέλθει λιγάκι, αλλά έχει το στο υπόψη ότι μην τον καθυστερήσεις πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η σύγχρονη τάση, αν θέλετε, όταν αποφασίσουμε για επικουρική ακτινοθεραπεία μετά. Πότε δηλαδή, πόσο καιρό μετά το χειρουργείο. Έχουμε το δεδομένο ότι πρέπει να γίνει μέσα στο τρίμηνο γι' αυτό. Έτσι. Ότι η καθυστέρηση για παραπάνω ίσως να έχει μια πιο κακή, μια κακή σχέση σε σχέση με την πρόοδο της νόσου.
άμεση επικουρική θεραπεία με ορμόνες. Έχουμε ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή αντίληψη από ανασκόπηση της Cochrane Library ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, μόνο μια τάση υπέρ αυτής της ιστορίας, αλλά ότι συμβάλλει σημαντικά καλύτερα στην επιβίωση ελεύθερης νόσου. Εντάξει, αυτό είναι κάτι δεδομένο, αλλά είναι κάτι υποθετικό, έτσι, ότι πάμε να κάνουμε ορμονοθεραπεία. Και επίσης ήρθε να μας δώσει κάποια στοιχεία. Σας θυμίζω εκείνη τη μεγάλη μελέτη της Βικαλουταμίδης του Καζοντέξ σε αυτή την κατάσταση, που δίνανε 150 μιλιγκράμμ άμεσα, ανεξάρτητα του τι είδους θεραπεία είχε γίνει για την πρωτογενή κατάσταση. Και τελικά αυτή η μελέτη τι έδειξε, στην τρίτη της ανάλυση όμως, έτσι, γιατί είχαμε διαφορετικά δεδομένα σε κάθε φάση ανάλυσης, ότι υπήρχε μια στατιστικά σημαντική αύξηση του διαστήματος ελευθέρου υποτροπής, χωρίς όμως σημαντική διαφορά στην επιβίωση, ενώ μπορεί να συνοδεύεται από σημαντικές παρενέργειες. Αυτό που είπε και προηγουμένως ο κ. Χατζηχρήστου για τις σημαντικές παρενέργειες της ορμονοθεραπείας και όχι μόνο όσον αφορά τη σεξουαλική ζωή ενός ανθρώπου. Γιατί αν δώσει κανείς περιφερικό αντιανδρογόνο μόνο, υποτίθεται ότι κρατάει την ιστορία της ικανότητας. Αλλά έχουμε και όλες τις υπόλοιπες, όλα τα υπόλοιπα προβλήματα από αυτού του τύπου τα αντιανδρογόνα, ξεκινώντας από τη γυναικομαστία και φτάνοντας και μέχρι τις καρδιακές ιστορίες, οι οποίες ήταν και η κύρια, αν θέλει κανείς, διαμάχη με τη χορήγηση αυτών των υψηλών δόσεων της Μπικαλουταμίδης. Και έχουμε λοιπόν αυτά τα δεδομένα από αυτή την ιστορία, που δείτε ότι τελικά δεν έχουμε και καμία τρομακτική διαφορά όταν θα ακολουθήσει τη ριζική προστατεκτομή. Η διαφορά αυτή στοιχειοθετήθηκε για την ομάδα που θα έκανε ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση της νόσου πρωταρχικά ή θα είχε μπει απλά και μόνο σε παρακολούθηση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ακούγεται λογικό στην όλη κατάσταση. Να κάνουμε άμεση, η άλλη μας η τέταρτη επιλογή, άμεση επικουρική ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με βράχη ή μακροχρόνια ορμονοθεραπεία. Δηλαδή δεν φτάνει που τον χειρουργήσαμε, δεν φτάνει που θα τον κάψουμε, να του δώσουμε και ορμόνες επιπλέον σε αυτή την ιστορία. Ισχύει η λογική η προηγούμενη που λέγαμε ότι ο συνδυασμός της ακτινοθεραπείας με την ορμονοθεραπεία έχει καλύτερα αποτελέσματα? Διότι εδώ δεν έχουμε νόσο. Έτσι, εδώ μιλάμε για προφυλακτική ιστορία σε αυτό το πράγμα. Οι ακτινολόγοι το δίνουν, οι ακτινοθεραπευτές, καμία αντίρρηση, αλλά ο άρρωστος είναι του ουρολόγου. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει να επιμείνουμε και να το πολεμήσουμε για αυτή την ιστορία και να το κουβεντιάσουμε. Και όταν θέλετε, κοιτάξτε να δείτε, και πριν μπούμε στα χαρακόμματα με όλη αυτή την ιστορία, νομίζω πως κάποια στιγμή θα πρέπει να υιοθετήσουμε αυτήν την έννοια της πολυανθρώπινης προσέγγισης στον καρκίνο του προστάτη. Δεν είναι μία νόσος που θα πρέπει να είμαστε κι εμείς έτσι δογματικοί, ότι οι ουρολόγοι μόνο κατέχουν το δόγμα στην όλη ιστορία. Ο άρρωστος είναι δικός μας, αυτό το πράγμα ξεκαθαρίζουμε έτσι, αλλά από την άλλη μεριά οφείλουμε να ακούμε και την τι θα μας πει ο ακτινοθεραπευτής, τι θα μας πει ο ογκολόγος για αυτή την ιστορία. Όχι για εκείνα τα πράγματα που είναι τόσο ξεκάθαρα. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό? Παρακαλώ. Νομίζω ότι οι ουρολόγοι είμαστε πολύ ανοιχτοί σε αυτό και πάμε και συζητάμε και θέλουμε γνώμη. Το αντίθετο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, και να σας πω ένα παράδειγμα. Όχι, θα σας διακόψω σε αυτό το πράγμα. Δεν θα το ήθελα το παράδειγμα. Δεν θα ήθελα να λύσουμε σε αυτή την αίθουσα το πρόβλημα της διαμάχης με την άλλη. Αλλά νομίζω ότι εμείς θέλουμε να ρωτάμε και να μαθαίνουμε. Και είμαστε πολύ ανοιχτοί. Να μην καταλογίζουμε. Καταλογίζουμε άλλα πράγματα στους ουρολόγους, αλλά με τους ακτινοθεραπευτές και τους ογκολόγους. Πάλι δόγμα εκφράζεστε, κύριε καθηγητά, όμως. Επιτρέψτε μου. Πάλι δόγμα εκφράζεστε σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, έχουμε αυτή την άποψη. Τα μόνα δεδομένα λοιπόν τα οποία μας βοηθάνε να πούμε ότι κοίταξε να δεις, έχουμε κάποια άποψη, διότι σε αυτό το ερωτηματικό δεν υπάρχει καμία πραγματική μελέτη. Μέσα σε αυτά, στα πλαίσια αυτής της μελέτης είχαν πάρει και κάποιους αρρώστους που ήταν πίταυτρίαν ή 0-0. Και τι τους κάνανε? Τους δώσανε ακτινοθεραπεία και ορμονοθεραπεία. Τι βγήκε από αυτή την ιστορία? Είχαν, λέει, καλύτερη πενταετή και δεκαετή επιβίωση σε σχέση με εκείνους που έλαβαν επικουρική θεραπεία μόνο με ακτινοθεραπεία. Τα ποσοστά
76% έναντι 71%, 53% έναντι 38%. Συγχωρήστε με, αλλά εμένα δεν με πείθει αυτή η ιστορία. Το δε δείγμα, αν τη διαβάσει κανείς αυτή τη μελέτη, η οποία έχει δημοσιευτεί σε διαφορετικές φάσεις 4 φορές, δεν βγάζει συμπέρασμα από αυτή την ιστορία. Άρα δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε γερά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να μας λένε ότι αυτό το πράγμα αξίζει τον κόπο να το κάνουμε. Άρα λοιπόν θα ήθελα να καταλήξω ουσιαστικά ότι τι μας λένε τα guidelines σε αυτή την ιστορία. Ότι σε αρρώστους οι οποίοι έχουν αυτόν τον εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη. Κλινικό στάδιο ταφένα ταφδίων ή 0-0. Παθολογανατομικό στάδιο όμως πιταφτρία νη-0. Άρα που ανήκουν στην υψηλού κινδύνου ομάδα για τοπική υποτροπή λόγω της διήθησης της κάψας ή των θετικών χειρουργικών ορίων ή και διήθησης των σπερματοδόχων κύστεων και των οποίων το PSA 1 μήνα μετά τη ριζική προστατεκτομή είναι λιγότερο από 1 ng/mL, συνιστάται να υποβάλλονται τι. Είτε σε άμεση ακτινοθεραπεία μετά την ανάκτηση όμως της εγκράτειάς τους, άρα νομίζω πως η πλειοψηφία των αρρώστων μας πλέον, επειδή μάθαμε να τις κάνουμε πιο σωστά τις ριζικές μας, έχουν. Ανακτούν την εγκράτειά τους πολύ πιο σύντομα, είτε σε παρακολούθηση με το εξής όμως πράγμα μέσα στο μυαλό μας. Ότι η ακτινοθεραπεία θα ακολουθήσει όταν το PSA υπερβεί τα 0,5 νανογραμμάρια ανά ml. Ιδιαίτερα μετά την τιμή του 1, μειώνεται σημαντικά η δυνατότητα τελικά ελέγχου της τοπικής νόσου. Αυτή λοιπόν είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, που νομίζω πως θα ήθελα να θεωρήσουμε ότι έχουμε ομοφωνία. Κύριε καθηγητά, μάλιστα. Άρα, να το συνοψίσουμε αυτό το πράγμα, νομίζω πως είναι από τα λίγα πράγματα μέσα στις οδηγίες για τον καρκίνο του προστάτη της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, που πιστέψτε με, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μέχρι πρόσφατα, ο chairman της ομάδας ήταν ο καθηγητής Άους, που ήταν και chairman του Guidelines Office, από τη Σουηδία, ένας πολύ έξυπνος και πολύ συστηματικός άνθρωπος. Έχουν κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά, αλλά μέσα σε αυτό το χάος που λέγεται καρκίνος του προστάτη, είναι ελάχιστα τα πράγματα στα οποία είναι ξεκάθαρα εντελώς τα guidelines. Αυτό όμως, αυτή τη δεδομένη στιγμή, έχουμε τη δυνατότητα να πούμε ότι είναι μια ξεκάθαρη ιστορία. Άρα λοιπόν, το κρατάμε ένας άρρωστος που σωστά πήγε και έκανε ριζική προστατεκτομή. Αλλά που το παρασκεύασμα της ριζικής προστατεκτομής έδειξε είτε θετικά χειρουργικά όρια, είτε διήθηση της κάψας, είτε διήθηση των σπερματοδόχων κύστεων, να βάλουμε στο μυαλό μας ότι είναι υψηλού κινδύνου για τοπική υποτροπή της νόσου. Το PSA είναι ένας δείκτης αυτής της ιστορίας και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να κάνει επικουρική ακτινοθεραπεία. Μην έχουμε μύθους ότι μπορεί να προκαλέσουμε στενώματα, ότι μπορεί την οποιαδήποτε παρενέργεια τοπικά της ακτινοθεραπείας. Και ότι οι τιμές του PSA είναι αυτές τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Ουσιαστικά, νομίζω πως ολοκληρώσαμε τα δύο πρώτα. Θα με συγχωρήσει ο κύριος Κουλαρίκος που τον καταπίεσα τόση ώρα.